Πάμε να συζητήσουμε το θέμα του εορταστικού τραπεζιού, αφού όπως όλα δείχνουν θα είναι το ακριβότερο των τελευταίων ετών και μάλιστα βρίσκει και τους πολίτες σε οικονομική δυσχέρεια, λόγω των γενικότερων ανατιμήσεων στο σύνολο της οικονομίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές τα προβλήματα των ημερών. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πολυδόρου. Είναι γεγονός ότι η ακρίβεια είναι αυτή που ουσιαστικά αφαιρεί από την τσέπη των καταναλωτών ό,τι πενιχρό εισόδημα έχει μείνει. Βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν τις εορτές των Χριστουγέννων και η αγορά δεν έχει τα καλύτερά της. Αυτό που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε είναι μια ακρίβεια που δεν έχει τελειωμό. Παράλληλα, ο κόσμος διαμαρτύρεται εντονότατα, θυμώνει, βρίζει. Γιατί η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο δεν είναι παροδικό αλλά μόνιμο. Κατά τα άλλα, όπως λέει η κυβέρνηση, πως δημιούργησε το καλάθι του νοικοκυριού, είναι ένας εμπεχμός, είναι μια καθαρή κοροϊδία εις βάρος των συμπολιτών μας, διότι αυτά που λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο είναι ότι επί της ουσίας θα βοηθήσει, λέει, το καλάθι του νοικοκυριού το να εξοικονομήσει ο Έλληνας περίπου 65 ευρώ το μήνα μέσα από το καλάθι του νοικοκυριού. Εμείς λέμε ότι αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, το έκανε και πριν ο Έλληνας καταναλωτής αγοράζοντας προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα σούπερ μάρκετ. Εκείνο το οποίο κάνατε όμως είναι ότι καταστρέψετε τη μικρομεσαία κατηγορία των επαγγελματιών, γιατί οδηγήσατε με συντονισμένες ενέργειες τον κόσμο να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, γιατί αυξήθηκε τώρα τελευταία η επισκεψιμότητα, ενώ πριν το καλάθι του νοικοκυριού είχε πέσει κατά 50%. Αυτό λοιπόν που συνονοηθήκατε με τις μεγάλες αλυσίδες το καταφέρατε. Δεν καταφέρατε όμως να πείσετε την κοινωνία και τον κόσμο να πάει και να αγοράσει μέσα από το καλάθι του νοικοκυριού. Το 80% που ήταν πριν περίπου 3 εβδομάδες, η πλειοψηφία των προϊόντων καλαθιού του νοικοκυριού σήμερα ανέβηκε και πήγε στο 90% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παράλληλα, βλέπουμε τα προϊόντα εκτός καλαθιού να έχουν φτάσει στο Θεό, να μην μπορεί να τα πλησιάσει ο καταναλωτής και βεβαίως να παραμένουν στο ράφι. Άνθρωποι της αγοράς μιλούν για αυξήσεις στο εορταστικό τραπέζι που μιλούν, αφού μιλάτε κι εσείς με νούμερα, για 50% περίπου αγγίζει. Με τους πιο αισιόδοξους να μιλούν για μισοσταθμιστικές αυξήσεις της τάξης του 19%. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά? Η αύξηση των τιμών θα είναι γύρω στο 35% μέσος όρος. Παράλληλα, μιλάμε για το εορταστικό τραπέζι. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα έχει πέσει κατά 20% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό όμως που έχει να δείξει η έρευνα που κάνει και το ΙΝΚΑ είναι ότι δεν μπορεί να πωλούνται αρνάκια στη Βαρβάκιο αγορά με απόκτηση κατά 50% ή ακόμα και κατά 100%. Το ένα τσιγκέλι να τα έχει 13,99 και το απέναντι τσιγκέλι να τα έχει 6,99. Εδώ κάτι συμβαίνει. Εδώ κάτι γίνεται. Κάποιος παρανομεί ή κάποιος εσκροκερδεί. Γιατί η μεν παρανομία έχει να κάνει με το μπορεί να είναι εισαγόμενο και ας γράφει επάνω ελληνική ταμπέλα ότι το κρέας είναι ελληνικό από το χύψη νησί ή δεν ξέρω από ποιο ορεινό μέρος. Αυτές τις περιπτώσεις που έπρεπε να κυνηγήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης δυστυχώς δεν το πράττει, και παράλληλα να κάνουμε και μία άλλη επιπλέον καταγγελία διαμαρτυρίας του κόσμου με ελλείψεις φαρμάκων που επικρατούν στα φαρμακεία. Δυστυχώς λείπουν πάνω από 200 φάρμακα και προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο δεν λέει τίποτα. Εκείνο το οποίο ανακοινώνει ο κύριος Γεωργιάδης είναι
ότι επέβαλαν οι υπηρεσίες του πρόστιμα άνω των 50.000 ευρώ σε 4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ για υπερβολικό κέρδος. Δεν μας λέει όμως το ονοματεπώνυμο της αλυσίδας, επειδή λέει είναι προσωπικά δεδομένα. Κοιτάξτε, κυρία Πολυδόρου, το πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι να μην βγει το όνομά τους στο προσκήνιο. Το να βάλουν κάποια πρόστιμα το Υπουργείο δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί τα χρήματα που έχουν βγάλει είναι πολλαπλάσια από αυτά τα πρόστιμα που βάλει. Να που πάμε βάζει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, που είναι οι ευάλωτες οικογένειες, τα νοικοκυριά. Τι θα πρέπει να αλλάξει για να βελτιωθεί η κατάσταση? Κυρία, και πρώτα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς. Πρέπει να γυρίσουν αυτοί που έχουν τουλάχιστον ελεύθερο χρόνο, οι συνταξιούχοι, να πηγαίνουν από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σούπερ μάρκετ και να επιλέγουν προϊόντα έτσι ώστε να κάνουν κάποια οικονομία. Άλλο κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να γίνει. Θαύματα δεν γίνονται. Ούτε με τις παρεκκλήσεις και ούτε με τις παρενέσεις του Υπουργείου. Ο συνταξιούχος είναι έρμεο της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας, είναι έρμεο των εταιριών ρεύματος που ακόμα συνεχίζουν να παίρνουν χρήματα μέσα από το χαμηλό εισόδημα. Μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις που φτάνουν μέχρι και διακοπή ρεύματος σε συνταξιούχους ανθρώπους άνω των 75-80 ετών, και παράλληλα μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ναι μεν λέει για την ευαισθησία και ότι ενδιαφέρεται για τη φτώχεια, αλλά δυστυχώς τα έργα της δείχνουν εντελώς το αντίθετο. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια κοινωνία, κυρία Πολυδόρου. Το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Κατανοητών Ελλάδος, μάχεται όλα αυτά τα χρόνια για πραγματικές τιμές και όχι πλασματικές τιμές. Για εορταστικό τραπέζι Χριστουγέννων ή και Πάσχα, αλλά όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες που η ακρίβεια έχει φέρει τα προϊόντα σε αυξήσεις από 50 μέχρι και 150%. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ. Αυτή τη φορά δεν τη θέλουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε μία ισονομία και όχι ευκολόγια από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.